Το Ηράκλειο είναι ο επόμενος σταθμός της περιοδίας του Δημήτρη Κουτσούμπα. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που πραγματοποιεί σήμερα την προεκλογική του ομιλία στην πόλη, περπάτησε στο κέντρο του Ηρακλείου, συνομίλησε με ψηφοφόρους και άκουσε μεταξύ Ρακής και συνοδευτικών τα παράπονά τους. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είχε το πρωί συνάντηση με μέλη του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιεών και Αλλιεργατών Ηρακλείου. Ο ίδιος άκουσε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Ιωάννη Ανδρουλάκη, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ανάμεσά του, σταθερή κυκλοφορίας και λιμενισμού, ο ΦΠΑ, το τεράστιο κόστος νερού και ρεύματος, αλλά και η λαγοκέφαλη. Είναι ο μοναδικός κλάδος ο οποίος, κύριε Γραμματέα, δεν έχει πάρει ούτε γιατί χάσαμε τα εργαλεία λόγω θαλασσοταραχής, ούτε για τα λαγόψαρα, ούτε για τα θηλαστικά. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τα Υπουργεία να φοροαπαλλάσσουν και οι κυβερνήσεις τους εφοπλιστές, τους μεγάλους που δεν ξέρουν τι έχουν, και να πληρώνει συνεχώς είτε με το φόρο, είτε με τα τέλη κυκλοφορίας, είτε εδώ με τα τέλη του λιμενισμού ή του που δίνεται στο λιμενικό, στο λιμάνι. Γιατί λέει, υποτίθεται, έχει μπει στο ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή δικαιολογίες. Γιατί αυτά με ένα νόμο, όπως λέγανε και κάποιοι πριν που δεν τα κάναν, και με ένα άρθρο περνάνε στη Βουλή. Ο κύριος Κουτσούμπας είχε συνάντηση και με μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Ξέρετε ότι είχαμε ζητήσει και την αλλαγή του άρθρου. Όπως σημείωσαν οι εργαζόμενοι, τα ΚΔΑΠ πρέπει να μείνουν δημόσιες και αναβαθμισμένες δομές με σταθερή χρηματοδότηση. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το κέντρο μας, γι' αυτό άλλωστε ζητάμε και ενίσχυση του κόμματος, να μπορούμε, γιατί αλλιώς το παλεύεις με 15 βουλευτές.